κάνετε, πώς μου είσαστε? Ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ένα vlog το οποίο, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα ότι θα κάνω. Δεν θα σας πω ψέματα τώρα γιατί δεν μου κάνει focus η κάμερα. Αλλά είπα, αφού έχω σκοπό να πάω στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη μου δουλίτσα, θα βάψω και τα μαλλιά μου, εννοείται, γιατί έχει φτάσει η ρίζα στο Θεό. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να τα έχω βάψει νωρίτερα, αλλά η δουλειά μου δεν μπορούσε να γίνει και νωρίτερα, να σας πω και την αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί δεν κάνει focus τώρα. Οπότε είπα να σας πάρω και μαζί μου, έτσι να σας έχω παρέουλα. Έχω παρκάρει στο πάρκινγκ μακράς διάρκειας. Για καλή μου τύχη έχω βρει σχετικά πολύ κοντά στις σκάλες, αλλά μην έχεις και παράπονο. Αλλά είμαι τυχερή σήμερα διότι έχει κόσμο. Το βράδυ δεν ξέρω τι θα γίνει στην επιστροφή, αλλά έχει κόσμο και σήμερα δεν φοβάμαι καθόλου στο πάρκινγκ μακράς διάρκειας του αεροδρομίου. Δεν ξέρω αν θυμάστε την προηγούμενη φορά τι είχε γίνει. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ κρύο, έχει αυτή τη στιγμή 3 βαθμούς εδώ πέρα και μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο άρχισε να βαράει, μου έκανε μπιπ 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 και λέω τι έπαθε, και μετά συνειδητοποίησα ότι αυτό το αυτοκίνητο κάτω από τους 5 βαθμούς σου χτυπάει για να σε ενημερώσει ότι έχει παγετό, παγωνιά, τέλος πάντων. Φύγαμε, γιατί η ώρα έχει πάει 6, σε μία ώρα είναι η πτήση μου και πολύ φοβάμαι ότι στο αεροδρόμιο έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί για να μπω στο πάρκινγκ μακράς διάρκειας άργησα και πάρα πολύ. Πρέπει να βάλω τώρα και σημάδι για το που είναι το αυτοκίνητό μου. Ωραία, κατεβαίνει και μια κοπέλα από το αμάξι της τώρα, οπότε πάω να την ακολουθήσω να είμαστε παρέα. Εντάξει, δεν μπορώ να το φτιάξω εδώ με τίποτα το μπουφάν. Αυτά. Άντε. Εν τω μεταξύ, έχω βάλει μπότες και έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν καθόλου καλή ιδέα αυτό το μπουφάν. Θα μου σπάσει σίγουρα τα νεύρα, το βλέπω. Και φύγαμε. Λοιπόν, κάτσε να δω από πού πήγε η κοπέλα, να ακολουθήσω. Α, είναι και ένας κύριος, εντάξει. Κλείδωσα. Και φύγαμε. Λοιπόν, και δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι ήταν και πολύ έξυπνη ιδέα μου να βάλω μπότα. Γιατί είναι μια μπότα την οποία δεν την έχω ξαναφορέσει. Και νιώθω ότι δεν μπορώ να την περπατήσω. Θεωρώ ότι θα τη συνηθίσω σιγά σιγά. Τέλος πάντων, και σήμερα έχω πάρει την απόφαση, φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, να νοικιάσω αυτοκίνητο. Να μην έχω το φόβο των ταξιτζίδων. Που κάθε φορά που πάω στη Θεσσαλονίκη. Βρήκα και μια θέση πιο κοντά. Τρέμει η ψυχή μου κυριολεκτικά. Γιατί τρέχουν πάρα πολύ και φοβάμαι. Τι πράγμα είναι αυτό, παιδιά, δεν το πιστεύω το κρύο που έχει. Έπρεπε να έχω και σκουφάκι και γάντια. Τρέμω. Έχω τελειώσει με την πρωινή δουλίτσα μου, γρήγορα και ωραία. Τόσο καιρό που ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω γιατί δεν νοικιάζω αυτοκίνητο. Πάντα πήγαινα έξω από την Χέρτζ και πάντα έφευγα. Και ξαναπήγαινα και ξαναέφευγα. Φοβόμουνα για κάποιον λόγο να νοικιάσω αυτοκίνητο, να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και όμως έφτασα τόσο ωραία στο κέντρο, έκανα τη δουλειά μου, τελείωσα. Και τώρα έχω έρθει και έχω παρκάρει έξω από το χώρο της Δέσποινας και περιμένω να έρθει η ώρα του ραντεβού μου. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κάνω μια βόλτα στο κέντρο για να
τραβήξω έτσι και κανένα πλάνο και εκεί να δω τη Θεσσαλονίκη, γιατί την έχω δει μια-δυο φορές μόνο, έτσι εκεί κάτω στον Λευκό Πύργο και αυτά. Αλλά με έχει πιάσει, ίσως επειδή έχω ξυπνήσει από πάρα πολύ νωρίς, έχω ξυπνήσει από τις 4, με έχει πιάσει ένας πονοκέφαλος απίστευτος, απίστευτος, έτσι, εδώ, εδώ, όλο το κούτελο, όλο εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Και είπα να, αυτό τον λίγο χρόνο που έχω, να έρθω να παρκάρω εδώ, έξω το χώρο της Δέσποινας, και να πάρω το χρόνο μου να ηρεμήσω, αφού έχω και το αυτοκίνητο και έχω αυτή την πολυτέλεια να καθίσω να ράξω κάπου, γιατί αν είχα έρθει με ταξί δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ καλύτερα που νοικιάσω αυτοκίνητο, και όταν θα χρειαστεί να ξαναέρθω σίγουρα θα ξανανοικιάσω αυτοκίνητο. Παιδιά, καμία σχέση με το να έρθεις με ταξί. Καταρχάς, φοβόμουν πάρα πολύ. Τις προηγούμενες φορές που έχω έρθει, άλλες 4 φορές στη Θεσσαλονίκη έτσι με αεροπλάνο, όποιο ταξί και να είχα πάρει, είτε από αεροδρόμιο για Θεσσαλονίκη, είτε από Θεσσαλονίκη για εδώ στο χώρο της Δέσποινας, τι να σας πω. Δαγκώνω ταυτότητα. Κυριολεκτικά από το φόβο μου. Μόνο μια φορά μου είχε τύχει ένας κύριος, τον οποίο τον είχα ξαναπάρει στο προηγούμενο ταξίδι. Είχε τύχει ο κύριος πάλι στο προηγούμενο μου το ταξίδι. Τον θυμάμαι γιατί ήταν και έτσι πολύ ευγενικός και πήγαινε και χαλαρά. Μόνο αυτός ο κύριος σε αυτές τις δύο τις περιπτώσεις. Όποιον άλλον κύριο πήρα να με πάει αεροδρόμιο, να με... Παιδιά, τι να σας πω. Με 300. 300. Οπότε εδώ μια χαρά, έχω και το χρόνο μου να ράξω, να αφήσω τα μπουφάν μου, να αφήσω το κασκόλι μου, να μην τα κουβαλάω κιόλα στη Δέσποινα. Και ναι, έχει έρθει η μέρα που επιτέλους θα βάψω μαλλιά. Κοιτάξτε που έχει φτάσει η ρίζα. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη ρίζα έχω. Βέβαια, δεν με ενοχλεί καθόλου. Έχω να βάψω τα μαλλιά μου 7,5 ολόκληρους μήνες. Πάρα πολύ. Και δεν με ενοχλεί καθόλου έτσι όπως έχει κατέβει η ρίζα, γιατί έχει κατέβει πάρα πολύ ωραία. Έχει κατέβει ομοιόμορφα μαζί με το μαλλί. Και μου αρέσει. Οπότε θα κάνουμε έτσι ωραία μαλάκια. Έχω σκεφτεί κάτι, θα το μεταφέρω στη Δέσποινα να μου πει και εκείνη τη γνώμη της, γιατί την εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Και αυτό το ραντεβού ήταν να γίνει, να σας πω την αλήθεια, αρχές του μήνα. Βασικά τέλη Οκτώβρη ήταν να γίνει αυτό το ραντεβού. Αλλά γιατί ήθελα να έχω τα μαλλιά μου φρεσκοβαμμένα και στα γενέθλιά μου. Αλλά η πρωινή δουλειά ακυρώθηκε, δεν γινόταν να έρθω εκείνη την ημέρα. Οπότε την αλλάξαμε, μπήκε 27 του μήνα που έχουμε σήμερα. Και έτσι κατάφερα να βρω και τη Δέσποινα, γιατί και η Δέσποινα σας έχω πει ότι δεν είναι εύκολο να τη βρεις. Γιατί όπως σας έχω πει, η Δέσποινα εργάζεται στο Λονδίνο, εκεί είναι η δουλειά της. Και μένα πραγματικά την ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχομαι και μου φτιάχνει τα μαλλιά. Και όσο θα πάρω εγώ λίγο το χρόνο μου να ηρεμήσω, μπας και περάσει ο πονοκέφαλος που δεν το βλέπω. Έχει αρχίσει και γίνεται η μικρανία τώρα αυτός ο πονοκέφαλος. Θα καθίσω λίγο να οργανώσω την τσάντα μου, γιατί ενώ εχθές ξεκίνησα, σήμερα το πρωί ξεκίνησα με μια πολύ οργανωμένη τσάντα, γιατί χθες την οργάνωσα, την έβγαλα, τα ξανάβαλα με σειρά για να μην γίνει αυτός ο πανικός που γίνεται σε κάθε ταξίδι. Δεν πρόλαβα να φτάσω στο αεροδρόμιο και είχε ξεκινήσει να γίνεται αυτός ο πανικός μέσα στην τσάντα μου. Και αυτή τη φορά θυμήθηκα να πάρω μια κρέμα. Βασικά πήρα, είναι κρέμα σώματος, αλλά δεν πειράζει, για τα χέρια, γιατί θυμάστε που σας έχω πει ότι σε κάθε ταξίδι τα χέρια μου γίνονται χάλια μαύρα. Μαλλί του ονείρου, του ονείρου το μαλλί, δεν έχω τι να πω πραγματικά. Για στα χεράκια της Δέσποινας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τα μαλάκια μου. Όμως, επειδή μου έχει πει η Δέσποινα να μιλήσω αυτές τις μέρες,
για να μου κρατήσει και να μην μου λαδώσει. Για να μην μου λαδώσουν τα μαλάκια μου. Γιατί πρέπει να τα κρατήσω 4 μερούλες. Θα τα πιάσω πάνω, να μην ακουμπάνε στο πρόσωπό μου, το οποίο έχει ήδη γίνει εδώ πέρα λαμπερό όσο δεν πάει. Λοιπόν, έχω παρκάρει σε ένα από τα πάρκινγκ του κόσμου. Ένας θεός ξέρει. Εντάξει, τέλειο το μαλλί, ε. Ένας θεός ξέρει σε ποιο πάρκινγκ είμαι. Δεν έχω ιδέα πώς μπαίνουν μέσα στο εμπορικό αυτή τη στιγμή. Το κακό είναι όμως, αν θυμάστε, ότι εδώ μέσα δεν αφήνουν να τραβήξει πλάνα. Το θυμάστε, έτσι. Σίγουρα θα το θυμάστε. Δεν αφήνουν να τραβήξει πλάνα εδώ. Οπότε δεν θα μπορέσω να σας δείξω και πολλά πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Δεν το πιστεύω ότι αναβοσβήνει η μπαταρία μου. Δεν γυρνάω Αθήνα με αυτή την μπαταρία. Να σας δείξω τι αγόρασα από το Κόσμος. Αγόρασα από το Κόσμος ένα παιχνίδι για τον Αλέξανδρο, το Μουστάκα, που του αρέσει πάρα πολύ το... η Bluey. Δεν ξέρω αν την έχετε δει την Bluey. Είναι ένα παιδικό στο Disney Plus και ο Αλέξανδρος τρελαίνεται. Μου είπε ότι θέλει να ζητήσει το σπίτι της Bluey από τον Άγιο Βασίλη και από εμάς το τροχόσπιτο της Bluey. Είναι η Bluey και ο αδερφός της, ο μπαμπάς, η μαμά, χαμός. Και για μένα... αυτό πήρα από το φαρμακείο του Κόσμος, γιατί κάτι δεν μου αρέσει με το λαιμό μου. Δεν ξέρω τι με έπιασε ξαφνικά. Θεωρώ ότι είναι από την κούραση. Γιατί εγώ όταν κουράζομαι έχω συμπτώματα σαν να αρρωσταίνω. Έχω έτσι λίγο κόπωση, λίγο βαριά μάτια και έχω αρχίσει να νιώθω ήδη αυτό. Αυτή την κόπωση και αυτά τα βαριά μάτια. Πώς βγαίνει αυτό τώρα, να ρίξω λίγο. Έχω βάλει τη στέκα που τη βρήκα πεταμένη μέσα στα μάξι από λάθος, την είχα ξεχάσει, την ξέχναγα. Την έβαλα εδώ πως να είναι. Το πιο άβολο μπουφάν που υπάρχει ever. Δεν υπάρχει πιο άβολο, θα σας τα πω. Φοράω κουκούλα γιατί φυσάνε εδώ το κλιματισμό του χώρου, τέλος πάντων, και έχω παγώσει. Και έχω αλλάξει όλες τις καρέκλες, έχω πάει παντού να δοκιμάσω που φυσάει λιγότερο ή καθόλου. Και δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάπου, όπου και αν είμαι φυσάει πάρα πολύ. Κοιτάξτε τα μαλλιά μου πώς πάνε. Αχ παιδιά, αν δεν ντρεπόμουν, θα πέφτα εδώ και δεν κοιμόμουν. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή νιστάζω πάρα πολύ. Εγώ εντωμεταξύ με τον ύπνο, όχι πως έχει γίνει έτσι σκιά μου, Θεέ μου. Εγώ εντωμεταξύ με τον ύπνο δεν έχω θέμα, δηλαδή και νωρίς ξυπνάω και δεν με πειράζει, αλλά αυτή τη φορά δεν ξέρω γιατί. Φοβάμαι τώρα γιατί έκαψα κάτι τέτοια που είχα, πώς τη λένε αυτά τα σπράκια που βγαίνουν στο δέρμα. Τα καταλάβατε λογικά. Ήρθα και τα έκαψα, πήγα και τα έκαψα. Και τα κοιτάω τώρα γιατί βάζω αυτές τις μέρες κορτιζόνι, αντιβίαση, για να μην μου λυνθούνε. Και επειδή το έτρεψε τώρα το μάτι, κοιτάω από τι έχω κάνει. Δεν λειτουργώ. Είναι όλο άδειο. Άλλαξα όλες τις θέσεις μέχρι πέρα. Τίποτα, παιδιά. Παντού φυσάει. Αλλά τι όμορφο που είναι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι όλα εύκολα. Τα βρίσκεις όλα εύκολα. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ και γυαλίζουν όλα και καθαρό και περιποιημένο. Δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ εγώ τώρα. Έχει βραδιάσει και το πάρκινγκ μακράς διάρκειας είναι άδειο. Εγώ και το τίποτα. Δεν μπορώ. Και πού είναι και αυτό το κάρο. Πού το πάρκαρα τόσο κάτω. Ή από το φόβο μου το πέρασα και δεν το είδα. Να το. Για να δω το δικό μου. Καλημερούδια θα πω, γιατί όπως βλέπετε είμαστε στην επόμενη μέρα εδώ πέρα. Γύρισα 1:30, έκανα ένα ντουζάκι και κοιμήθηκα. Όχι, δεν ξεράθηκα, κοιμήθηκα. Ξύπνησα 2-3 φορές να κοιτάξω την ώρα και σηκώθηκε 7 η ώρα. Δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί ξυπνάω τόσο νωρίς.
Τέλος πάντων, άγχος είναι βασικά, ξέρω τι είναι, αλλά γιατί αγχώνομαι δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει κάπως λίγο να το δουλέψω αυτό το πράγμα με το άγχος. Ήθελα απλά να σας χαιρετήσω για να κλείσω κάπως αυτό το βίντεο, γιατί χθες κοιμόντουσαν και ο Κανάκης και ο Αλέξανδρος, οπότε δεν μπορούσα να μιλάω εδώ μέσα στο σπίτι εγώ όπως ήθελα. Και τώρα έπεσε το μάτι μου πάνω στο μπουφάν. Το κρέμασα και στην καρέκλα χθες το βράδυ όπως γύρισα. Παιδιά, πιο άβολο μπουφάν από αυτό. Το καινούργιο μου το μπουφάν, το οποίο το αγόρασα κατά χάρηκα, γιατί το έβλεπα από το e-shop και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και αυτές τις μέρες το πήρα και επειδή το είχα πάρει μέσα στο καλοκαίρι, το κρέμασα στην ντουλάπα και δεν είχα καταλάβει. Τώρα που το φόρεσα πρώτη φορά έξω, κατάλαβα πόσο άβολο μπουφάν είναι αυτό. Είναι πολύ μαλακό το υφασμά του, γιατί είναι πολύ ελαφρύ, είναι πομπουλένιο το μεταξύ μέσα, αλλά τα φερμουάρ δεν κλείνουν καλά. Δεν μπορείς να τοποθετήσεις πουθενά, είναι ογκώδες, δηλαδή πρέπει να καθίσεις έτσι και να το πιέζεις να φύγει ο αέρας από μέσα. Το φερμουάρ μπροστά δεν κλείνει καλά γιατί το ύφασμα του είναι πολύ απαλό. Όμως είναι πάρα πολύ ζεστό και πάρα πολύ ελαφρύ. Είσαι ζεστά, αλλά δεν. Και δεν νιώθεις βάρος. Είναι πολύ ελαφρύ. Πραγματικά από το άλλο που έχω το μαύρο, πολύ πιο ελαφρύ, αλλά με πέδεψε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ειδικά για ταξίδια, δεν είναι αυτό το μπουφάν. Τέλος πάντων, αυτά θα σας αφήσω. Είναι ακόμα πολύ πρωί, δεν έχει πάει ούτε 10 η ώρα. Να μαζέψω λίγο εδώ το σπίτι και να φύγουμε, γιατί έχω να πάω να κάνω νύχια. Αλλά θα το κλείσω εδώ το vlog για να μπορέσει να ανέβει, έτσι. Γιατί δεν θα καταφέρουμε να ανέβει. Και θέλω να ανέβει σήμερα Τρίτη, γιατί την Παρασκευή ξεκινάει το vlog μας. Και εγώ είμαι δικομάτια. Πάρα πολύ ωραία. Καλή μας αρχή. Σας φιλώ.